βρεθήκαμε σήμερα εδώ πέρα στον οικισμό των κοντέινερ στο Δαμάσι, όπου οι συμπολίτες μας 3 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό μένουν ακόμη σε κοντέινερ, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την συμπαράστασή μας. Μοιράσαμε σακούλες με τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, σε συνεργασία πάντα με το εργατικό κέντρο Λάρισας που είναι δίπλα στο λαό. Έτσι θα συνεχίσουμε και από εδώ και πέρα η πορεία μαζί με τους σεισμόπληκτους θα διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο, ώστε το κράτος και η πολιτεία πραγματικά να μεριμνήσει και αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από αυτές τις άθλιες, από αυτήν την άθλια κατάσταση στην οποία ζουν σήμερα.